Η δικτατορία καταραίει και η δημοκρατία ξαναζωντανεύει εκεί που όλα ξεκίνησαν στην αρχαιότητα. Η καρδιά της χτυπάει στο Σύνταγμα, δομημένο πάνω σε προσωπικές ελευθερίες και σε κοινωνικά δικαιώματα. Ορίζεται ότι η εξουσία πηγάζει από το λαό, είτε από τα όργανα και από τους αντιπροσώπους του λαού που εκλέγονται, από το που ορίζει το Σύνταγμα, και πρέπει να ασκείται αυτή η εξουσία υπέρ του λαού. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ήδη πρωθυπουργός στη μεταπολεμική περίοδο, ξαναγίνεται πρωθυπουργός και αναλαμβάνει αμέσως για την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Greece has always been a fundamental part of US geopolitical interest. Because since World War II, since the Truman Doctrine, the Marshall Plan, the military junta, the American factor and the American influence in the Greek state has always been major. Η ευρωπαϊκή βάπτιση της Ελλάδας συμπίπτει με την πρώτη σοσιαλιστική κυβέρνηση της χώρας. Κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας της Δημοκρατίας και του Συντάγματος, το ποσοστό των μισθών ως προς το ΑΕΠ φτάνει το 73%. Αυξάνονται οι δημόσιες δαπάνες, έτσι, και αρχίζει η ελληνική κοινωνία και μοιάζει με τις δυτικοευρωπαϊκές, γιατί για πρώτη φορά έχουμε αξιοπρεπές κράτος πρόνοιας. Ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα τα πλέον φτωχά στρώματα του ελληνικού λαού, τα χαμηλόμαστα στρώματα του ελληνικού λαού, επωφελήθηκαν από το χρέος αυτό. Αλλά γενικότερα όμως η οικονομία επιβαρύνθηκε με ένα πολύ υψηλό χρέος. Το παράδοξο είναι ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος δεν οφείλεται στα συσσωρευμένα δημοσιονομικά ελλείμματα του κράτους. Το ελληνικό δημόσιο χρέος πρώτα και κύρια οφείλεται στα πολύ υψηλά επιτόκια με τα οποία δανειζόταν η ελληνική οικονομία όλη τη δεκαετία του 80, και ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό, δεν ήταν αυστηρά ελληνικό. Σε 12 χρόνια από την ένταξη στην ΕΟΚ, το δημόσιο χρέος εκτινάσεται από το 25% στο 91% του ΑΕΠ. Από το 1981 ως το 1997 πάνε σε τόκους 22.484,8 δισεκατομμύρια δραχμές. Το κράτος απελευθερώνει την αγορά. Προς όφελος ποιου? Ξεκινάει μια γρήγορη αποβιομηχανοποίηση της χώρας, ιδιωτικοποιούνται εταιρείες και δημόσιες τράπεζες, εφαρμόζονται πολιτικές φορολογικής και μισθολογικής λιτότητας. Το 1994 απελευθερώνονται πλήρως οι κινήσεις των κεφαλαίων, ενώ η κεντρική τράπεζα γίνεται επισήμως ανεξάρτητη. Το 13,75% της πραγματικής οικονομίας μετατρέπεται σε χρηματοπιστωτική. L'altro aspetto indiretto che ha probabilmente inciso profondamente sull'economia greca è stata la perdita della sovranità monetaria, e ce ne accorgiamo proprio negli anni della crisi. Άρα για την κρίση φταίει ο ελληνικός λαός που έζησε πάνω από τις δυνατότητές του? Λάθος. Από το 1995 ως το 2009, ο μέσος όρος της κοινωνικής δαπάνης και των δημοσίων παροχών είναι κατώτερος σε σχέση με αυτόν των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών κρατών. Η είσοδος στη ζώνη του ευρώ οδήγησε σε δραστική αύξηση του ιδιωτικού χρέους, στο οποίο εκτέθηκαν μεγάλες ευρωπαϊκές ιδιωτικές τράπεζες, καθώς και ελληνικές τράπεζες.
Το γεγονός αυτό προκάλεσε την τραπεζική κρίση του 2009, η οποία πυροδότησε την κρίση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας. Δεν έχει υπάρξει άλλη βουλή επί ευρωπαϊκού εδάφους η οποία να έχει καταλήξει σε ένα τόσο ριζοσπαστικό, βαθύ, καλά τεκμηριωμένο και χρήσιμο πόρισμα. Είναι ένα πόρισμα το οποίο αποδεικνύει γιατί το ελληνικό δημόσιο χρέος όχι απλά και μόνο δεν μπορεί αλλά και δεν πρέπει να πληρωθεί.